Καλησπέρα σας ευλογημένοι μου τηλεθεατέ. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου Γέροντος Μητροπολίτου Πέτρου βρισκόμαστε και πάλι κοντά σας απόψε με το θρησκευτικό πρόγραμμα του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Μαρκέλας που βρίσκεται στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Χωρίς να το πάρουμε είδηση, χωρίς καν να το σκεφτούμε, πέρασε η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Βρισκόμαστε στην έκτη εβδομάδα της νηστείας. Είναι η εποχή εκείνη την οποία έχει ξεχωρίσει η Εκκλησία από τον υπόλοιπων χρόνων για να το αφιερώσουμε για την πνευματική μας προετοιμασία για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι μια ξεχωριστή νηστεία που θα συντελεστεί με πιο αυστηρό και έντονο πνευματικό τρόπο. Και όλες οι 40 μέρες πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα είναι μια προετοιμασία για την Εβδομάδα του Πάθους, για την Ανάσταση του Χριστού. Άραγε, πόσοι κρατήσαμε την νηστεία; Άραγε, πόσοι από μας διαλέξαμε τον άνισο και δύσκολο, αλλά εξ επόψιος πνευματικής, νικηφόρο αγώνα της νηστείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Όσοι δεν κράτησαν την νηστεία, ας ξεκινήσουν από τώρα, από αυτή τη στιγμή, έστω και την τελευταία στιγμή, τον αγώνα της νηστείας, γιατί δεν τέλειωσε η νηστεία. Ο αγώνας της νηστείας θα τελειώσει μετά από την Θεία Λειτουργία, μετά από την μεσονεκτική Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως. Μέχρι τότε νηστεύουμε ακόμα. Και θέλω να το τονίσω αυτό, ότι δεν πρέπει να είμαστε εκλεκτικοί γύρω από τον αγώνα της νηστείας. Γιατί έχει πολλές δωρεές να μας δώσει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να τονίσω, ότι πέρασε ανεπαίσθητα ο χρόνος της Μεγάλης Σαρακοστής και έφτασε επί θύρες η Μεγάλη Εβδομάδα. Το Σάββατο που μας έρχεται εορτάζουμε όλοι μαζί την Ανάσταση του Λαζάρου και την Κυριακή θα εορτάσουμε την βαϊοφόρο είσοδο του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα. Όλοι μαζί. Βλέπετε, όταν έρχεται η εποχή του Αγίου Πάσχα, όλοι επανέρχονται εις το πατροπαράδοτον λεγόμενων παλαιών εορτολόγιων για να εορτάσουν το Πάσχα. Γιατί έτσι ορίζει η Αγία Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Γι' αυτό και γιορτάζουμε μαζί. Και τι ωραία, τι χαρά ανεκλάλητη είναι που σε αυτή την εορτή των εορτών και πανήγυρη των πανηγύρεων όλοι μας μαζί γιορτάζουμε το κεντρικότερο σημείο της πανανθρώπινης ιστορίας, τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά όπως όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία πρέπει να περάσουμε πρώτα από τον Άρθικα και μετά από τον Άρθικα μπαίνουμε στον Πρόναο, τουλάχιστον στους ιστορικούς ναούς έτσι ήταν, και μετά από τον Πρόναο μπαίναμε μέσα στον Κυρίως Ναό, έτσι συμβαίνει και με την εορτή του Πάσχα. Πρόναος της Μεγάλης Εορτής του Πάσχα, η Μεγάλη και Αγία Τεσσαρακοστή. Εκεί μέσα προετοιμαστήκαμε με μενιστία, με εξομολόγηση, με δάκρυα, με κατάνοιξη. Πόσο λυπηρό είναι όταν περιφρονείται αυτή η πνευματική προετοιμασία. Γιατί είναι λυπηρό πράγμα όταν στείνονται χοροεσπερίδες κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Δεν το λέγω με κακία αυτό. Δεν θέλω να θίξω και να κατακρίνω, αλλά να επισημάνω ότι του χρόνου θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στο σημείο αυτό. Δεν πρέπει να περιφρονούμε την παράδοσή μας τόσο εύκολα. Τα παλιά χρόνια εδώ στην Αμερική, από ό,τι ενθυμούμε και τουλάχιστον από ό,τι με πληροφορούν, η Ομογένεια είχε την ιδιότητα να σέβεται την Μεγάλη Σαρακοστή και δεν έστειναν χοροεσπερίδες.
κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών της προετοιμασίας. Ούτε γινόντουσαν γάμοι, ούτε βαφτίσια. Γιατί τη Μεγάλη Σαρακοστή προετοιμαζόμαστε για το Χριστό μας. Και χρειάζονται αυτές οι ημέρες για προετοιμασία. Και όλοι ήξεραν ότι οι Έλληνες και γενικότερα οι Ορθόδοξοι, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, προετοιμάζονται για το Πάσχα τους και δεν χορεύουν τώρα, ούτε γλεντούν. Πιστεύω να μην έχω παρεξηγήσεις με αυτά που λέγω, ούτε κάνω διευκρινήσεις να πω ότι εκείνος ο σύλλογος ή ο τάδε σύλλογος έκανε αυτό το πράγμα, αλλά γενικώς πρέπει να το καταλάβουμε ότι χωρίς την επιστροφή μας στο Θεό θα χαθούμε σαν έθνος και σαν ομογένεια. Θα χάσουμε την πνευματική μας συγκρότηση. Και πρέπει να είμαστε τέκνα της υπακοής, να μην επαναστατούμε στην δυσχιλιετή παράδοση της Εκκλησίας μας. 2000 χρόνια παράδοση χριστιανισμού έχουμε. Και δεν μπορούμε μέσα σε λίγα χρόνια να το πάρουμε και να το πετάξουμε αυτό στην πάντα. Γι' αυτό και επιμένω ότι έσφαλαν όσοι έστησαν χωροεσπερίδες κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Του χρόνου θα χρειαστεί λιγάκι πιο πολύ προσοχή στο θέμα αυτό. Δεν είναι δύσκολο, μια απόφαση είναι. Ένα ολόκληρο χρόνο έχουμε. Ένα ολόκληρο χρόνο έχουμε για να γλεντούμε, να χορεύουμε και να τρώμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτή την εποχή όχι. Θα θυσιάσουμε, γιατί αυτή είναι η έννοια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα θυσιάσουμε την ανθρώπινη, αν θέλετε, την σαρκική άποψη, θα ήθελα να πω καλύτερα, την σαρκική άποψη της υπάρξιός μας, και πρέπει να δώσουμε τόπο στο πνεύμα, στην ψυχή μας, στο πνεύμα του Θεού. Και κατά μιας που είπα αυτά τα λόγια, τα οποία μου τα ανάγκασε να σας τα πω η συνείδησή μου, πολέμησα πάρα πολύ με τον εαυτό μου στο θέμα αυτό, γιατί δεν θέλω να έχω παρεξηγήσεις με κανέναν άνθρωπο. Αυτός δεν είναι ο σκοπός μας. Αλλά δεν μπορεί ο κήρυκας του λόγου να κλείνει το στόμα του στα σημεία εκείνα τα οποία πρέπει να θίξει, όχι γιατί θέλει να κατακρίνει ή γιατί θέλει να επιδείξει μίσος ή κακότητα ή φανατισμό, αλλά διότι πρέπει το καράβι που λέγεται ομογένεια, που λέγεται ορθόδοξο πλήρωμα και λαός του Θεού, πρέπει να αποδηγετείτε στον σωστό δρόμο, όταν εκείνοι που έχουν ταχθεί από τον Θεό να φυλάσσουν το πίμνιο αυτό, πρέπει, επαναλαμβάνω, οι κήρυκες του λόγου να αναλαμβάνουν την διαπίμανση και την καθοδήγηση όπως το Πνεύμα του Θεού ορίζει. Το πνεύμα της αληθείας. Το Σάββατο λοιπόν που μας έρχεται, αδελφοί μου, είναι το Σάββατο του Αγίου και Δικαίου Τετραημέρου Φίλου του Χριστού Λαζάρου. Είναι η Ανάσταση του Λαζάρου. Θα εορτάσουμε προημιακώς την Μεγάλη Εβδομάδα με αυτό το εξαίσιο γεγονός. Γι' αυτό δεν έχουμε καιρό για τίποτε άλλο εκτός από πνευματική αυτοσυγκέντρωση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ανήκουμε σε κάποιον. Το έθνος μας ανήκει σε κάποιον, δεν είμαστε αυθύπαρκτοι. Και αυτές οι ιδέες ότι ο ελληνισμός ξεχωρίζεται από τον Χριστό είναι ιδέες πράγματι βλάσφημες. Ανήκουμε σε κάποιον. Και σε αυτόν που ανήκουμε δεν είναι άλλος παρά ο Κύριος μας, ο Βασιλέας μας, ο Θεός μας, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Δεν ανήκουμε σε κανέναν άλλον. Και η Ορθοδοξία είναι η Εκκλησία Του. Είμαστε τα πιστά Του τέκνα. Και βλέπετε, ο Χριστός δεν είναι μια ιδέα που υπήρχε τότε. Είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ζωντανό πρόσωπο. Ζει Κύριος ο Θεός ημών. Και θα εορτάσουμε ακριβώς τώρα που μας έρχεται
με την Ανάσταση, με το Πάσχα, εορτάζουμε και υπερθεματίζουμε, τονίζουμε δηλαδή, την θεότητά του. Και με την Ανάσταση του Λαζάρου, ακριβώς αυτό αποδεικνύεται, ότι δεν ήταν ένας Εβραίος προφήτης, ένας κοινός διδάσκαλος της Ιουδαϊκής συναγωγής, αλλά αυτός ο Υιός του Θεού, ο γενόμενος, αυτός που γεννήθηκε δηλαδή εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και που κήρυξε στο Ιουδαϊκό έθνος, είναι ο προαιώνιος Θεός, ο οποίος εσαγήνευσε ολόκληρη την οικουμένη στη διδασκαλία του, αλλά πρώτιστα το ημέτρον έθνος, σαν απαρχή. Όλο τον κόσμο ήρθε ο Χριστός μας να αγκαλιάσει, ολόκληρη την ανθρωπότητα, για ολόκληρη την οικουμένη θα σταυρωθεί. Αλλά τα πρωτοτόκια, από την άποψη των εθνικών τουλάχιστον, ανήκει στους Έλληνες, οι πρώτοι που τον ακολουθήσαμε και που στη γλώσσα μας γράφτηκε το Ευαγγέλιο του, το μήνυμά του. Μα δεν είναι λίγο πράγμα αυτό? Και η Μεγάλη Εβδομάδα γίνεται αιτία να επαναβιώσουμε το μυστήριο της σωτηρίας μας, γιατί με τη Σταύρωσή του μας έσωσε. Θα μιλήσουμε ειδικώς για τη Μεγάλη Εβδομάδα, την Μεγάλη Εβδομάδα, την ερχομένη εβδομάδα. Πριν μπει στα Ιεροσόλυμα όμως, ο Χριστός ανάστησε τον τετραήμερο φίλο του Λάζαρο. Για την Ανάσταση του Λαζάρου πολλά έχουν υποθεί. Γιατί αυτοί που αμφισβητούν γύρω από το πρόσωπο του Χριστού μας συνεχίζουν την πολεμική εναντίον του και λέγουν πολλά ανιστορήτα πράγματα, ότι δήθεν η Ανάσταση του Λαζάρου ήταν μια συμπαιγνία των οπαδών του Κυρίου με τον Κύριο της δόξης, και ότι ήταν μια επίπλαστη, μια φανταστική εικονική Ανάσταση. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό από αυτούς που διείστανται, που έχουν αποκοπεί από το σώμα της Εκκλησίας. Αν το πάρουμε όμως ιστορικά την υπόθεση, θα δούμε ότι αυτό είναι αδιανόητο. Γιατί βλέπετε, ο Λάζαρος ήταν Εβραίος, ήταν συγκεκριμένα Ιουδαίος, ανήκε στην Ιουδαϊκή φυλή, η οποία ήταν η μία από τις 12 φυλές του Ισραήλ. Άνηκε μάλιστα στην τάξη των Φαρισαίων, στην θεολογική αυτή μερίδα των ακρεφνών Ιουδαίων. Ήταν φίλος και οπαδός του Χριστού. Είχε δύο αδελφές, την Μάρθα και την Μαρία. Και πράγματι ο Λάζαρος πέθανε σωματικός. Και όταν απέθανε έπρεπε να τον ενταφιάσουν με τον πιο αυστηρό Ιουδαϊκό τρόπο. Και αυτό το βλέπουμε στην εικόνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Έπρεπε να τον περιτυλίξουν σφιχτά με λωρίδες από σάβανο, το οποίο θα εκάλυπτε ολόκληρο το πρόσωπό του και το ολόκληρο το σώμα του, και το πρόσωπό του θα εκαλύπτεται με ένα σουδάριο. Εν τω μεταξύ το μείγμα της αλόης και της Σμύρνης θα επαλυφόταν επάνω σε ολόκληρο το σώμα του, το ώστε οι λουρίδες αυτές και το σουδάριον που θα ετίθετο πάνω από το πρόσωπό του θα επικολούσαν επάνω στην σάρκα του δικαίου εκείνου ανθρώπου, όπως γινόταν με τον κάθε Ιουδαίο και που τελικώς και με τον Κύριό μας έτσι θα γινόταν. Σε περίπτωση που θα μπορούσε, που θα ήθελε κανείς να βγάλει το σουδάριον, να βγάλει αυτές τις λουρίδες πάνω από το σώμα του τεθνικότος, του τεθνεότος, του νεκρού ανθρώπου, αυτό θα επέφερε σαν αποτέλεσμα το ξεσχίσιμο του δέρματος από την σάρκα. Ήταν ένα προστατευτικό μέσο το οποίο μεταχειρίζονταν οι Ιουδαίοι για να προστατεύσουν τον νεκρό, ούτως ώστε να μην υπάρχουν οι τυμβορυχίες. Γιατί βλέπετε, οι Ιουδαίοι έθαβαν μέσα σε σπήλαια και όχι μέσα στο χώμα, παρά μέσα σε σπήλαιο, και κάλυπταν το σπήλαιο με μία πέτρα. Ο Λάζαρος
τυλίχθηκε κατά αυτόν τον τρόπο και δώστε λίγο την προσοχή σας στην εικόνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Τυλιγμένος έτσι ήταν. Και τον έβαλαν μέσα στον τάφο του. Ο Χριστός μας βρισκόταν πέραν του Ιορδάνου, στην χώρα του Εφραήμ, όπου αναπαυόταν. Και εκεί αναγγέλει στους μαθητές του ότι ο Λάζαρος, ο φίλος ημών, και κοίμηται. Κοιμήθηκε. Οι μαθητές δεν κατάλαβαν. Ο Κύριος ήξερε τι γινόταν, γιατί είναι ο πανταχού παρών Θεός. Σωματικός βρισκόταν εκεί, αλλά η θεότης του Κυρίου, πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα, εγνώριζε το τι γινόταν. Οι μαθητές του λέγουν ότι, Κύριε, εάν ο Λάζαρος κοιμήθηκε, θα ξεκουραστεί από την αρρώστια την οποία είχε και αυτή προαναγγείλει ο Χριστός. Μετά παρησία ο Κύριος τους αναγγέλει, Λάζαρος ο φίλος ημών απέθανε. Και χαίρονται μας. Χαίρομαι, λέει, που απέθανε, διότι ο θάνατός του θα γίνει αιτία να δοξαστεί ο Θεός. Και εκείθεν αναχωρεί ο Κύριος μαζί με τους 12 μαθητές του και πηγαίνουν στην πόλη της Βιθανίας που ήταν προάστιο των Ιεροσολύμων και θα συντελέσει το θαύμα της Αναστάσεως του τετραημέρου Λαζάρου. 4 μέρες νεκρός, τυλιγμένος μέσα στα Ιουδαϊκά φάσγανα. Θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας γύρω από την Ανάσταση του Λαζάρου, αδελφοί μου, στην επόμενη εκπομπή μας, μεθαύριο την 5η το βράδυ. Όλοι επί το αυτό, γιατί έχει τεράστια σημασία. Πρέπει να νιώσουμε καλά το μυστήριο αυτό το τρανό και μεγάλο, που αποδεικνύει σε μας ποιος θα ήταν εκείνος που θα ανέβαινε επάνω στο Σταυρό. Καληνύχτα σας. Καλό Πάσχα.